Και πάμε για την επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα ψωμί με blue cheese και καρύδια. Πολύ εύκολη συνταγή, μόλις σε 2-3 λεπτά και το ψωμί θα είναι έτοιμο για να μπει μέσα στο φούρνο, οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για το ψωμί με blue cheese θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια καρύδια, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταλιά της σούπας σόδα μαγειρικής, ξύσμα από ένα λεμόνι, μία πρέζα μπούκοβο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 150 γραμμάρια blue cheese, 400 γραμμάρια ξινόγαλο, μία κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο και αλάτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Έχω εδώ πέρα σε ένα μπολ το αλεύρι. Θα ψιλοκόψω τα καρύδια μου. Εννοείται πως άμα δεν έχετε καρύδια και έχετε οποιονδήποτε άλλο ξηρό καρπό μπορείτε να βάλετε. Και άμα δεν θέλετε να βάλετε καθόλου ξηρούς καρπούς γιατί έχετε δυσανεξία, έχετε αλλεργία, έχετε κάτι που δεν σας αρέσουν οι ξηροί καρποί, απλά τι δεν κάνουν οι Δημήτρη. Δεν βάζουν τίποτα. Ακριβώς. Απλά τα πράγματα. Ή βάζετε ξηρούς καρπούς ή δεν βάζετε. Μπορείτε να μην βάλετε, δεν θα αλλάξει τίποτα στη στήση σας του ψωμιού. Θα βγει λίγο λιγότερο σε ποσότητα βέβαια. Αλλά μιλάμε για ελάχιστα. Οπότε δεν μας πειράζει. Δεν θα αλλάξει ούτε καν ο χρόνος ψήματος. Και πολύ απλά ψιλοκόβουμε το καρύδι. Πάει το καρύδι μέσα. Μέσα στο αλεύρι. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα. Όχι. Έχω τη σόδα μου. Ρίχνω και τη σόδα μέσα. Μαγειρική σόδα. Επειδή θέλω να το κάνω έτσι πιο ιδιαίτερο το ψωμί, θα προσθέσω λίγα αρωματικά. Θυμάρι, μπούκοβο και λεμόνι. Και αυτά, άμα δεν σας αρέσουν, τα κάνουμε. Θα πετάμε. Μπράβο. Θα πετάμε στην άκρη. Εμάς μας αρέσουν και τα βάζουμε και καιρός να βάζετε κι εσείς στα φαγητά που μαγειρεύετε περισσότερα μπαχαρικά, γιατί όντως σου δίνετε περισσότερο χαρακτήρα. Ξύσμα από λεμόνι. Όλα αυτά που λέμε είναι προαιρετικά. Ούτως ή αλλιώς τα έχετε σπίτι σας. Λεμονάκι έχετε σπίτι σας, μπούκοβο έχετε σπίτι σας. Θυμάρι, ελπίζω πια να έχετε όλοι στο σπίτι σας. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει θυμάρι. Δημήτρη, έχεις θυμάρι. Έχω. Πόσες γλάστρες. Μία. Πρέπει να αρχίσεις να βάζεις κι άλλες γλάστρες, να γίνεις εισοδηματίας. Όσες περισσότερες γλάστρες θεωρείς ότι είσαι τσιφλικάς, ότι έχεις πράγμα. Θα γίνω απλό. Αυτός είσαι. Λοιπόν, μυρωδικά, θυμαράκι, δενδρολίβανο. Όσα περισσότερα μυρωδικά βάλουμε στο φαγητό μας, τόσο πιο νόστιμο θα γίνει. Δεν υπάρχει κανένα φαγητό που να έχουμε πει ότι έχει πάρα πολλά μυρωδικά και δεν τρώγεται. Έχει γίνει ποτέ? Όχι. Δεν έχει γίνει. Πολύ ζάχαρη έχουμε πει, πολύ αλάτι έχουμε πει, πολλά μυρωδικά δεν έχουμε πει ποτέ. Και το ψωμί είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι η πιο βασική διατροφή μας. Παγκοσμίως είναι πρώτο σε κατανάλωση το ψωμί σαν τρόφιμο. Οπότε δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα ακριβώς το ίδιο. Πρέπει να του δίνουμε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τώρα θα προσθέσω μέσα και το blue cheese μου. Θα φορέσω γάντια γιατί ούτως ή αλλιώς θα χρειαστεί να πλάσουμε το ψωμί. Το ούτως ή αλλιώς το λέω ούτως ή αλλιώς ενώ δεν είναι σωστό και είναι ούτως ή άλλως. Αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω ούτως ή άλλως, άσχετα που είναι λάθος αυτό που λέω. Αλλά δεν πειράζει, το έχετε καταλάβει. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, σπάμε και το blue cheese μέσα. Και επειδή βάζουμε το blue cheese μέσα που έχει αλατάκι, δεν θα βάλω αλάτι στο ψωμί. Άμα δεν βάλετε blue cheese, τι πρέπει να βάλετε? Αλάτι, βρε αδερφέ, πού είσαι? Τι είναι αυτός, πού τον έχουμε βρει? Θα βάλω βασικά αλάτι. Δεν πειράζει γιατί μου αρέσει να είναι αρκετά αλμυρό. Άσε τα blue cheese έχει. Θα βάλω και λίγο αλάτι, μου αρέσει. Τέλεια. Και καλά που φόρεσα τα γάντια για να πλάσω το ψωμί. Τα έβγαλα. Ασυναίσθητα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βάλαμε και τα αλάτι. Και ήρθε η ώρα να φέρουμε το υλικό που θα δέσει τα πάντα όλα. Και τι είναι αυτό? Ποιος θα μου πει? Μίτσο, πώς το κατάλαβες? Το είδα στην συνταγή. Ωραία. Λοιπόν, όντως είναι ξινόγαλο, γιατί έχουμε βάλει ξινόγαλο. Γιατί το ψωμί μας, για να φουσκώσει μέσα στο φούρνο, επειδή δεν έχει μαγιά, φυσιολογικά όλα τα ψωμιά φτιάχνονται με μαγιά, βάλαμε ένα μαγικό συστατικό μέσα, που ήταν πιο η σόδα. Η σόδα για να λειτουργήσει θέλει κάτι ξινό. Το ξινόγαλο είναι αυτό που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει τη σόδα και καθώς ψήνεται το ψωμί μέσα στο φούρνο, θα φουσκώσει και θα γίνει αφράτο. Οπότε, ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους, να πάει η σόδα παντού, το αλεύρι παντού, να πάει το τυράκι παντού, τα αρωματικά, το μπούκοβο, το ξύσμα από το λεμόνι και μόλις θα ανακατέψω, ρίχνω μέσα στο ξινόγαλο. Τέλεια. Τέλειο το ξινόγαλο. Το ξινόγαλο μαζί με τη σόδα αντιδρούν μεταξύ τους, οπότε το ψωμί μας δεν θα έχει γεύση ούτε από ξινόγαλο ούτε από σόδα. Το ένα εξουδετερώνει το άλλο. Ανακατεύουμε στην αρχή λίγο με ένα κουτάλι, αλλά θα χρειαστεί να βάλουμε χέρι. Τέλεια. Επίσης, να σας πω ότι σε αυτό το ψωμί βάλαμε και blue cheese και καρύδια.
Το blue cheese ξέρω ότι είναι για μερικούς ιδιαίτερο. Το έχουμε βάλει σε τόσο λίγη ποσότητα που πραγματικά θα καταλάβετε μια ευχάριστη γεύση στο ψωμί. Άμα δεν θέλετε, δεν το βάζετε. Αλλά αυτό το ψωμί είναι πιο γιορτινό, πιο ιδιαίτερο. Μπορείς να το βγάλεις σκέτο κατευθείαν για συνοδευτικό με το φαγητό, αλλά μπορείς κάλλιστα με λίγο μαρμελάδα σίκο από πάνω να το σερβίρεις το βράδυ σαν ορεκτικό. Μπορείς με λίγο τυράκι και ζαμπόν να το σερβίρεις ένα ιδιαίτερο σάντουιτς. Γενικά είναι πάρα πολύ χρηστικό και μεταμορφώνεται αναλόγως με τα υλικά που το σερβίρουμε. Εγώ βέβαια σήμερα θα σου σερβίρω σκέτο, για να δείτε ότι και σκέτο είναι πάρα πολύ ωραίο και πεντανόστιμο. Αλλά άμα δεν θέλετε να βάλετε blue cheese, απλά το αφαιρείτε, δεν βάζετε blue cheese. Τι άλλο θα μπορούσα να βάλω, Μίτσο? Μπορούσε να μπει φέτα, αλλά έχουμε φάει πολλά ψωμιά με φέτα, μωρέ. Είναι το ίδιο και το ίδιο. Να μου έλεγες, θα βάλω ένα κατσικίσιο, ένα στίλτον, ένα ιδιαίτερο τυρί ελληνικό, παρμεζάνα. Πραγματικά το ακούω. Απλά μην βάζουμε τα ίδια και τα ίδια, τη φέτα. Ας βάλουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε κοιτάξτε εδώ, όλο το αλεύρι έφυγε από τον μπολ, που σημαίνει ότι το ψωμί μας είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι το ψωμί, παπ. Πάνω σε μία λαδόκολλα. Το πιέζουμε λίγο με τα χέρια, εδώ. Και νομίζω ότι πια δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην φτιάξετε σπιτικό ψωμί. Το φτιάξαμε μόλις σε 2-3 λεπτάκια, χωρίς ζύμωμα, χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτα. Είπαμε, το blue cheese και τα καρύδια τα έβαλα μέσα για να το κάνω πιο ιδιαίτερο, άμα θέλετε τα βγάζετε. Το πιο εύκολο ψωμί που μπορείτε να ετοιμάσετε όλοι σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς δυσκολία. Και είναι έτοιμο για το φούρνο. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς, 40 με 50 λεπτάκια. Έχουν να γίνει τραγανό πάνω κάτω και να έχει ψηθεί μέχρι μέσα. Και μόλις ψηθεί και μόλις γίνει το ψωμάκι μας, θα βγάλουμε να σερβίρουμε. Μπορούμε να σερβίρουμε με χίλιους δύο τρόπους. Εμείς θα κάνουμε το πιο απλό, γιατί και σκέτο είναι πεντανόστιμο το ψωμί. Οπότε θα σερβίρω σκέτο. Το ψωμί αναφέρουν οι σημαντικότεροι ιστορικοί και συγγραφείς μας στα έργα τους, μεταξύ των οποίων ο Ισίωδος, ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος, ο οποίος μάλιστα περιγράφει πως στην αρχαία Αίγυπτο το ψωμί ζυμωνόταν με τα πόδια, κάτι που συνέβαινε και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης μέχρι και τις αρχές του αιώνα μας. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, το έχω αφήσει σε μια σχάρα να κρυώσει. Κοιτάξτε εδώ πόσο τραγανό έχει γίνει από κάτω και από πάνω. Το ψωμί αυτό είναι φανταστικό. Άμα το βάλετε σε ένα τηγανάκι και το ζεστάνετε με λίγο βούτυρο, θα φάτε ένα διαφορετικό ψωμί. Γιατί θα λιώσει το blue cheese, θα φρυγανιστεί, θα γίνει κάτι διαφορετικό. Άμα βάλετε λίγο σίκο από πάνω, θα γίνει κάτι διαφορετικό. Άμα το κάνετε toast sandwich, θα βγει κάτι διαφορετικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ό,τι και να σκεφτείτε, αυτό το ψωμί πραγματικά θα βγει νόστιμο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τελειό. Στην ίδια συνταγή, άμα θέλετε να βάλετε και αποξηραμένα φρούτα μέσα, όπως δαμάσκηνο, σίκο και οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε, μπορείτε και να το κάνετε έτσι πιο χριστουγεννιάτικο, πιο γιορτινό. Πειραματιστείτε. Είμαι σίγουρος πως θα γίνει το ψωμί που θα χρησιμοποιείτε για τα πάντα όλα. Κοιτάξτε εδώ. Για το ψωμί με blue cheese, ψιλοκόβουμε τα καρύδια και τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το αλεύρι, τη σόδα, το ξύσμα από το λεμόνι, το μπούκοβο, το θυμάρι, το blue cheese, αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το ξινόγαλο και ανακατεύουμε. Όταν αρχίσει να δένει η ζύμη, τότε συνεχίζουμε με τα χέρια μας. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και χαράζουμε ελαφρά την επιφάνειά του. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 40 με 50 λεπτά στους 200 βαθμούς στον αέρα και σερβίρουμε. Και εσάς αρέσει περισσότερο η γωνία ή η μέση? Μέση. Η μέση. Εμένα μου αρέσει η γωνία. Γιατί? Γιατί αυτό το ψωμί είναι σαν τα μπισκοτάκια, τα τυρένια που τρώμε. Αυτό. Δηλαδή είναι snack. Είναι ό,τι πιο νόστιμο θα μπορέσετε να φτιάξετε μόλις σε 5 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πεντανόστιμο. Δεν υπάρχει.